Ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των αθλητών γιατί αναπτύσσει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι αθλητές όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό. Ταυτόχρονα, ο δάσκαλος έχει το καθήκον του παιδαγωγού, το οποίο περιλαμβάνει στην εκπαίδευση των μελών της ομάδας ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες που θεσπίζονται με κοινή συμφωνία, γεγονότα που οδηγούν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και ενωμένης ομάδας. Μετά από αυτά τα περιστατικά, ο προπονητής θα εξηγήσει στα μέλη της ομάδας ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επιθετικές αθλητικές συμπεριφορές, καθώς θα οδηγούσαν σε μειωμένη απόδοση και αποσύνθεση της ομάδας. Παράλληλα, η έγκαιρη και σωστή παρέμβασή του θα αποτρέψει την επανεμφάνιση τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον. Επιπλέον, οι παίκτες που δεν ακολουθούν τους κανόνες που θέτει ο δάσκαλος προπονητής αποδεικνύουν όχι μόνο ότι δεν συμβάλλουν στην αύξηση του κύρους της ομάδας, αλλά ούτε καν σέβονται και τον εαυτό τους. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις. Είναι σκόπιμο να επιβληθούν κυρώσεις στους αθλητές σύμφωνα με τους κανόνες της ομάδας? Ποιος είναι ο ρόλος των κανόνων μιας ομάδας? Τι συνέπειες μπορεί να έχει η μη τήρηση των κανόνων της ομάδας από τον προπονητή?